Πολλά. Εξακολουθούν να είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι εργαζόμενοι στο ΕΚΑΒ. Με χρήματα των εργαζομένων, καθώς και με χορηγίες πολιτών, γίνεται η συντήρηση των ασθενοφόρων οχημάτων του ΕΚΑΒ στην Μεσσηνία, κάτι το οποίο αποτυπώθηκε και στην πρόσφατη επίσκεψη κλιμακίου του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Εργαζομένων στο ΕΚΑΒ. Μάλιστα, υπογραμμίστηκε ότι εδώ και 2 μήνες παραμένουν παρκαρισμένα στην κεντρική υπηρεσία του ΕΚΑΒ τα 10 νέα ασθενοφόρα για την περιφέρεια Πελοποννήσου. Σε επίσκεψη που έγινε τόσο στην περιοχή της Τρυφυλίας όσο και στην Καλαμάτα, ανεδείχθησαν για μία ακόμα φορά πολλά προβλήματα που έχουν να κάνουν με τις καθημερινές ανάγκες των εργαζόμενων στο ΕΚΑΒ. Μεταξύ άλλων, υπογραμμίστηκε η έλευση ασθενοφόρων, η έλλειψη προσωπικού, καθώς επίσης ελλείψεις σε ό,τι αφορά τον τεχνολογικό εξοπλισμό αλλά και των αναλώσιμων υλικών που ένα ασθενοφόρο θα πρέπει να διαθέτει. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε ό,τι αφορά την έλλειψη προσωπικού, για παράδειγμα, στην περιοχή της Τρυφυλίας και για να υπάρχει κάλυψη του τομέα 24 ώρες το 24ωρο με την υπάρχουσα δύναμη, πολλοί εργαζόμενοι έχουν μέχρι και 250 οφειλόμενα ρεπό. Παρόμοια και η κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στο ΕΚΑΒ της Καλαμάτας. Συχνές βλάβες που παρουσιάζουν τα ασθενοφόρα, μεγάλες καθυστερήσεις στην επισκευή τους, το πρόγραμμα της εργασίας, η ολοκλήρωση της νέας στέγασης του ΕΚΑΒ καθώς και η έλλειψη προσωπικού είναι τα σημαντικότερα προβλήματα που απασχολούν τους εργαζόμενους του τομέα της Καλαμάτας.